σήμερα με τη μαχητική μας στάση και κινητοποίηση αποδείξαμε στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο, ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αφήσουμε τα νοσοκομεία, την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους, να απολυθούν όπως έχει σκοπό η κυβέρνηση να κάνει και να βάλει τους εργολάβους. Ήδη με τη σημερινή μας στάση αποδείξαμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να είναι νοπή η εντολή της, αλλά η δικιά μας αποφασιστικότητα είναι αυτή που θα επιβάλλει το δίκαιο μας, η υγεία να είναι δημόσια δωρεάν για όλο το λαό, με μόνιμο προσωπικό, με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με την ένταξη στα βαρέα και αθυγινά και βεβαίως ζητάμε να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάζει στο ΕΚΑΒ, στα ασθενοφόρα, στρατιωτικούς, πυροσβέστες και βεβαίως βάζει και οδηγούς απορριμματοφόρων. Και ιδιαίτερα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ζητάμε να πάρθουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ώστε να μην κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική, να έχει σταθερό και μόνιμο προσωπικό, να σταματήσει το έσχος των ράτζων της ψυχιατρικής με την ίδρυση κλινικής στον Άγιο Νικόλα Ψυχιατρικής, να πάρει πίσω η διοίκηση την απόφαση το να δώσει 15.000 ευρώ σε ιδιωτικά ασθενοφόρα για να κάνει τις δευτερογενείς μεταφορές και βεβαίως να πάρθει πίσω η απόφαση που ταλαιπωρεί τους ογκολογικούς ασθενείς να έρχονται να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους έξω. Αυτό που ζητάμε εμείς σήμερα είναι κρατική χρηματοδότηση, να πληρωνόμαστε στην ώρα μας, να καταγγείλουμε ότι για το μήνα Ιούνιο έχουμε περικοπές στα νυχτερινά μας, στην εργασία που εκτελέσαμε δηλαδή κατά 28% γιατί δεν επαρκεί το κονδύλι και βεβαίως να μην φύγει κανένας εργαζόμενος και άμεσα να μονιμοποιηθούν και να γίνουν οι προσλήψεις τώρα. Τα επόμενα 2-3 χρόνια πάνω από 200 εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα συνταξιοδοτηθούν ή φεύγουν και παιδιά και μόνιμοι γιατί η κατάσταση δεν παλεύεται στα νοσοκομεία. Δεν θα έχετε συνάντηση με τον Υπουργό, έτσι. Ζητήσαμε συνάντηση επίσημη από χτες στέλνοντας email στο γραφείο του. Μέχρι και σήμερα, τώρα που μιλάμε, δεν πήραμε απάντηση. Ο τρόπος που έφυγε από μπροστά μας, χωρίς ούτε στο ερώτημα που έκανα δημόσια, τι θα γίνει με τους συμβασιούχους που τελειώνουν οι συμβάσεις, ούτε αυτό έδωσε απάντηση. Πόσοι συμβασιούχοι? Το Σεπτέμβρη, πάνω από 200 άνθρωποι τελειώνουν οι συμβάσεις και το Δεκέμβρη είναι πάνω από 300 άτομα. Συνολικά γύρω 600 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει η τυχόν φυγή τους ή η τυχόν αλλαγή τους, σημαίνει δυσλειτουργία σοβαρή στο νοσοκομείο και βεβαίως θα δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση και στην κυβέρνηση, άλλο που δεν θέλει, να βάλει τους εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία, όπως έκανε και στην φύλαξη, όπως έχει κάνει και στις οικονομικές υπηρεσίες, όπως έχει κάνει στα ιδιωτικά ασθενοφόρα, όπως έχει κάνει σε όλη την Ελλάδα με τις απολύσεις εργαζομένων στην καθαριότητα, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Ποιο το μήνυμα που θέλετε στον Υπουργό? Ότι αυτή η πολιτική δεν θα περάσει του λαού, ή πάλι μαζί με τον εργαζομένο θα τη σπάσει. Σήμερα, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Χρυσοχοΐδης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, θέλουμε να τονίσουμε για ακόμα ένα βασικό θέμα, το οποίο θέτουμε ως εργαζόμενοι, αλλά το θέτει η κοινωνία. Εάν διατηρηθεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της υγείας πρόνοιας, εάν αυτό δεν διατηρηθεί, οποιαδήποτε κουβέντα, συζήτηση, διάλογος μαζί του δεν έχει κανένα νόημα. Εάν δεν διασφαλιστεί ότι οι δομές της δημόσιας υγείας θα παραμείνουν δημόσιες, που αυτό σημαίνει δωρεάν ποιοτικές αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας για τους χρήστες, σημαίνει καλές συνθήκες εργασίας, μόνιμη εργασία για τους εργαζόμενους, δεν έχει κανένα νόημα η κουβέντα. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι ξετυλίζεται το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατά γράμμα. Και αυτό το βλέπουμε από τις πρώτες μέρες. Ένα, με τις δευτεροβάθμιες διακομιδές μέσω ιδιωτικών ασθενοφόρων, με την εντολή οι ασθενείς, οι ογκολογικοί, να έρχονται με τις εξετάσεις από τα ιδιωτικά κέντρα. Είναι οι πρώτες κινήσεις. Ο στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Καλούμε λοιπόν, εκτός τους εργαζόμενους που είναι υποχρεωμένοι βάσει αυτών που προσφέρουν τόσα χρόνια, να αγωνιστούμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά παράλληλα να αγωνιστεί και η κοινωνία γιατί θα το βρει μπροστά της. Ήρθαμε και εμείς εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί η δημόσια υγεία στον Όμολα Στίου καταραίει. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν προσωπικό και τα περιστατικά φεύγουν από το ένα νοσοκομείο, πάνε στο άλλο και πολλές φορές καταλήγουν στο Ηράκλειο. Χαρακτηριστική περίπτωση η ψυχιατρική, που δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική στον Άγιο Νικόλαο,
στο νομό Λαστιού καθόλου και όλα τα περιστατικά έρχονται στο Παγνί και έχει ράτζα. Το άλλο που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν δεν μνημοποιήσουν και δεν κρατήσουν τους συμβασιούχους, τα νοσοκομεία θα κλείσουν δεδομένο. Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και το τρίτο που ήρθαμε να πούμε είναι ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Μας χρωστούν άδειες προηγούμενων ετών. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπάρχουν οφειλόμενες άδειες από το 2018. 5 ετών άδειες. Το σύστημα στηρίζεται στις πλάτες μας, στις πλάτες των εργαζομένων. Επειδή δεν παίρνουμε άδειες, γι' αυτό δουλεύουν τα νοσοκομεία. Και δεν λένε κουβέντα για προσλήψεις. Φέτος το νοσοκομείο δεν θα πάρει ούτε ένα επικουρικό. Να δώσουν προσλήψεις. Δεν αντέχουμε άλλο. Όλα στις πλάτες μας.